Της τελευταίας στιγμής η αστυνομία φαίνεται ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον Λοχία του σώματος για υπόθεση δωροδοκίας. Λουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστα, κυρίες και κύριοι από την Λεμεσό. Στο δικαστήριο βρίσκονται ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού με αίτημα την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον Λοχία του τμήματος αλλοδαπών και μετανάστευσης. Εναντίον του προέκυψε μαρτυρία ότι συνεργαζόταν με κύκλωμα που εξέδιδε πλαστά διαβατήρια και πλαστές άδειες παραμονής, και σύμφωνα με τη μαρτυρία που κατέχει η αστυνομία, ο αστυνομικός φέρεται να πήρε ως μίζες για να βοηθήσει σε αυτό το κύκλωμα πέραν των 100.000 ευρώ, καθώς επίσης και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Σε παραλαμβάνω, τα μέλη του ΤΑΕ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του Λοχία του Τμήματος Αλλοδοπών και Μετανάστευσης, ενώ δεν αποκλείονται από τις έρευνες που συνεχίζονται να προκύψουν στοιχεία και για άλλους υπόπτους. Ανάμεσά τους δεν αποκλείεται να είναι και πάλι αστυνομικοί. Μάλιστα. Ευχαριστώ.